τους καλύτερους ιονούς ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το καλοκαίρι. Η πανδημία στην Κύπρο άρχισε σιγά σιγά να κατατροπώνεται χάρη στους εμβολιασμούς. Η βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα οδήγησε στην αλλαγή του κέρφιου που από σήμερα 29 Μαΐου περιορίζεται από τη μία τα ξημερώματα μέχρι και τις 5 το πρωί. Πάντως ο στόχος για την ανοσία που επιζητούμε είναι κοντά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας υπολογίζεται πως μέχρι και τα τέλη Ιουνίου θα είναι εμβολιασμένο τουλάχιστον με την πρώτη δόση το 65% του ενήλικου πληθυσμού, με όλες τις επαρχίες να καταγράφουν αισθητή αύξηση στην εμβολιαστική κάλυψη. Η Πάφος συνεχίζει να έχει την πρωτιά με ποσοστό 57,1%. Ακολουθεί η Λευκοσία με 52%, η Αμόχωστος με 50,1%. Πιο κάτω βρίσκεται η Λάρνακα με 49,3% και η Λεμεσός με 49,2%. Από 1η Ιουνίου αρχίζει και η πλήρης επαναλειτουργία του νοσοκομείου αναφοράς, αφού απελευθερώνεται από τα δεσμά του κορονοϊού, νοσηλεύοντας πλέον όλα τα περιστατικά. Οι ασθενείς με κορονοϊό θα νοσηλεύονται σε ανεξάρτητο όροφο. Μήνας παραλαβής εμβολίων θα είναι ο Ιούνιος. Συνολικά αναμένουμε 350.000 δόσεις από τα 4 αδειοδοτημένα εμβόλια. 201.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, 90.000 της AstraZeneca, 24.000 της Moderna και 20 από τη Johnson & Johnson. Με την πύλη εμβολιασμού να ανοίγει για δεύτερη φορά για τις ηλικίες 33 έως 35 την Τετάρτη 2 Ιουνίου, από τις 7.30 μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα της επόμενης ημέρας, αλλά και την Παρασκευή για τις ηλικίες 30 με 32 μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου.